να ξεκινήσουμε από το μείζον επειδή οι κάτοικοι έχουν χάσει τον ύπνο τους. Πρέπει όντως να ανησυχούν ή όχι? Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο, δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και πριν λίγα λεπτά συνδεθούμε, που εξέτασα τα τελευταία στοιχεία, είχαμε 93 σεισμικές δονήσεις από τη συγκεκριμένη περιοχή, με μεγέθη από 2 έως 4,5, 4,6 στην κλίμακα Ρίχτερ. Αυτό είναι φυσιολογικό να σημαίνει κάποια ανησυχία για τους κατοίκους, οι οποίοι αναστατώνονται ψυχολογικά από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις. Όμως, από καθαρά σεισμολογική άποψη, δεν έχουμε, νομίζω, ξεπεράσει, αν θέλετε, την κόκκινη γραμμή εκείνη που λέει «ναι, τώρα ανησυχούμε». Βεβαίως παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, βεβαίως αξιολογούμε και έτσι πρέπει να γίνει και σας μιλάω ως μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ. Mm-hmm. Αξιολογούμε και αυτό πρέπει να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Νομίζω όμως ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν πρέπει να υπάρχει κάποια ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το βουητό που προηγείται της όποιας δόνησης, ανεξαρτήτως έντασης, είτε αυτή είναι 2 ρίχτερ είτε λίγο παραπάνω, είναι κάτι σύνηθες, είναι κάτι που συμβαίνει ή όχι? Πολλές φορές συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Μπορεί να τρομάζει ψυχολογικά, αλλά δεν είναι βλαβερό. Δεν μπορεί να βλάψει αυτός ο ήχος, αυτός καθ' αυτός. Και αυτό συμβαίνει διότι όταν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τα σεισμικά κύματα από το εσωτερικό της γης βγαίνουν στην επιφάνεια, μετατρέπονται σε ακουστικά κύματα και προκαλούν, αν θέλετε, αυτήν την φοβερή αίσθηση που περιγράφουν οι κάτοικοι. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, ο ήχος αυτός καθ' αυτός δεν είναι βλαβερός. Επειδή είπατε πριν ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε σημείο επικινδυνότητας, δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που σας προβληματίζουν για κάτι ίσως μεγαλύτερο. Ποιο θα ήταν αυτό? Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα το οποίο ενδεχομένως θα σας κινητοποιούσε και θα σας είχε σε ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο αυξημένη επιφυλακή? Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Μπορεί να είναι διάφορα χαρακτηριστικά, δεν θα μπορούσε να είναι μόνο ένα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, θα πω όμως μόνο ένα, εάν βλέπαμε μια εξακολουθητική αύξηση των μεγεθών. Εάν δηλαδή υπερβαίναμε το 4,5, πηγαίναμε στο 4,8, πηγαίναμε στο 5, εάν δηλαδή με την πάροδο του χρόνου ανέβαιναν συνεχώς τα μεγέθη. Αυτό ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω ότι έχει αρχίσει, δεν λέω ότι είναι σμήνος και ότι θα περάσει χωρίς συνέπειες, λέω με πολύ προσεκτική διατύπωση ότι έχει αρχίσει να εμφανίζει χαρακτηριστικά σμήνους. Ξέρετε, τα σεισμικά φαινόμενα είναι από τα πιο, αν θέλετε, τα πιο δύσκολα φαινόμενα στη φύση, με τις περισσότερες αβεβαιότητες, και γι' αυτό ακριβώς δυσκολευόμαστε να πούμε ναι ή όχι, να πούμε άσπρο ή μαύρο, 0 ή 100. Αλλά όμως σας λέω το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, και αυτό το πιο πιθανό είναι το αισιόδοξο σενάριο του σμήνους. Η συγκεκριμένη περιοχή μπορεί δυνητικά να δώσει έναν μεγάλο σεισμό? Μεγάλο σεισμό δυνητικά μπορεί να δώσει οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Δεν υπάρχει περιοχή της χώρας που να μην έχει παρελθόν μεγάλου σεισμού. Μεγάλοι σεισμοί μπορεί να συμβούν οπουδήποτε, όπως και το φαινόμενο της μηνοσειράς μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Όμως, για να απαντήσω ευθέως σε αυτό που ρωτάτε, η Κρήτη, γνωρίζουμε όλοι ότι κατέχει το κεντρικό τμήμα, βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου. Το τόξο που ξεκινάει από τα νότια της Πελοποννήσου, περιλαμβάνει τα Κύθρα, την Κρήτη, την Κάρπαθο και καταλήγει στη Ρόδο. Κατέχει το κεντρικό τμήμα και γι' αυτό χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή σεισμικότητα. Με σεισμούς και ενδιάμεσου βάθους, όπως ήταν αυτός προημερών με το μέγεθος 6 που ακολούθησε το σεισμό της Αλβανίας, αλλά και με επιφανειακούς σεισμούς, όπως είναι αυτοί οι οποίοι τις τελευταίες μέρες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη νοτίως της χώρας Φακίων στον θαλάσσιο χώρο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι ναι μεν στη χώρα μας έχουμε γενικώς υψηλή σεισμικότητα, στο ελληνικό τόξο όμως θα πούμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να μην λέμε την αλήθεια, έχουμε υψηλότερη σεισμικότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι αύριο αναμένουμε μεγάλο σεισμό, μεθαύριο αναμένουμε μεγάλο σεισμό. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη τώρα περί αυτού. Έχουμε μια τοπική εστία η οποία έχει ενεργοποιηθεί. Μας έχει δώσει μέχρι τώρα, όπως σας προείπα, 93 σεισμικές δονήσεις με μεγέθη 2 έως 4,5 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πιθανότερο σενάριο είναι τους μήνους, δεν είναι όμως ακόμα αυτό βέβαιο. Ίσως χρειαστούν περισσότερα στοιχεία τις επόμενες 2-3 ημέρες μέχρι να βεβαιωθούμε ακόμα περισσότερο για αυτό το αισιόδοξο σενάριο.
αντίστοιχου τύπου δραστηριότητα με αυτά τα χαρακτηριστικά έχει καταγραφεί στο παρελθόν στην Κρήτη, κύριε Παπαδόπουλε? Και στην Κρήτη έχει καταγραφεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως τον Κορινθιακό κόλπο, όπως πιο πρόσφατα το καλοκαίρι στην Στερεά Ελλάδα, σε πολλές περιοχές. Κατά συνέπεια δεν είναι κάτι το πρωτοφανές, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, κάτι που τουλάχιστον στη σεισμολογία το αγνοούμε. Απέναντίας το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το φαινόμενο του σμήνους, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι ότι είναι σμήνος.